Γεια σα, παιδιά! Τραγωνικά μα εδώ και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο, πάμε να ανοίξουμε λίγο γρήγορα το 85 Plus Player Pick. Ήταν δύσκολο να βγει. Έχουμε τον Σαβανιέρ. Είναι αρκετά αργά αυτή τη στιγμή που το κάνω record, οπότε ναι. Αν πάω, θέλω να τελειώνω. Με τα Division Rivals έχω ήδη τελειώσει. 91 φότερ. 91 φότερ έδωσε, 91 φότερ πήρα. Οκ, υποθέτω. Να δείξω μια στα γρήγορα την ομάδα που έπαιξα είναι έτσι εδώ. Δεν μου πολύ... Βασικά μου άρεσε αρκετά, αλλά η άμυνα ίσως είναι όντως χρειάζομαι τον Κιελίνη, αλλά δεν έχω λεφτά αυτή τη στιγμή για να πάρω κάποιο right back. Τέλος πάντων, αυτά για τώρα. Λοιπόν, έχει πάει 8. Το θέμα είναι πως έκανα ήδη record το βίντεο, αλλά διαγράφτηκε το recording. Αν είχα τα packs από το Division Rivals, να εγώ κατεβγαλα μόνο τον Miller, χρυσός φυσικά. Αλλά και πάλι ενσυπαστικό. Τέλο πάντων, οπότε απλά θα πάμε για το πιο γρήγορο βίντεο που έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό. Ο λόγο βαριέμαι πραγματικά τώρα να ξαναλέω τα ίδια. Μπορεί να λέτε, έρε ρε φίλο, όλη την ώρα λε βαριέμαι, βαριέμαι. Μαλακή, καθόμουν εδώ πέρα, μιλούσα για κάρτε και μαλακίε. Τέλο πάντων. Τι High medium 4-5. Μία κάρτα την οποία είχα μιλήσει στον Discord server. Ότι άμα έβγαζε Everton το FIFA 20, νομίζω ήταν αυτό. Τα Save Shifter Τώρα, άμα βγάλει Everton, δεν χαίρεσε. Τέλο πάντων, το θέμα είναι πω αυτή εδώ η κάρτα είναι αρκετά καλή. Αλλά δυστυχώ δεν είναι τόσο καλή όσο θε να είναι μια κάρτα. Δηλαδή έχει πάρα πολύ καλό pace, έχει σχεδόν τερματισμένο το shooting. Έχει, βασικά έχει αυτό που θε. Απλά δεν είναι τερματισμένο. Το passing δεν είναι τόσο καλό. Το dribbling είναι πολύ καλό. Και γενικά αυτή η κάρτα. Τι, τώρα τι θέλει να πω, την αλήθεια δεν έχω ιδέα. Θα έλεγε κανένα ίσως κανένα engine, κανένα finisher, κανένα marksman, γιατί για το physical είναι αρκετά καλό, αλλά θέλει λίγη δουλίτσα. Μάλλον το marksman είναι η καλύτερη επιλογή. Αλλά δεν πιστεύω πως είναι αυτή η κάρτα γενικά η καλύτερη επιλογή και ιδιαίτερα επειδή φυσικά η έχει τον κάνει overpay. Προσωπικά δεν θέλω να πάω να κάνω αυτή την κάρτα. Τέλο πάντων, δεν νομίζω να έχει βγει εδώ κάτι άλλο, φυσικά δεν έχει βγει. Και ναι, Βλέπω εδώ γενικά πολύ ενδιαφέρον κάρτε, ειδικά αυτό εδώ. Ο Άνχελ, δηλαδή Μαρία εδώ. Και ο Κιελίνη, που όσο και να προσπαθώ να το βάλω στην ομάδα μου, όλο αποτυχάνω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μου ταιριάζει με τίποτα. Icon SBC δεν βλέπω. Στο Footmin θα πάω να κοιτάξω. Objectives δεν νομίζω να έχει βγει κάτι. Ναι, επίση ένα άλλο λόγο εξ ότι, ότι δεν έχω όρεξη που το κάνω γρήγορα το βίντεο απλά για να ξέρετε είναι ότι λόγω των θερμοκρασιών το pc δεν πολύ ψύνεται, δεν πολύ καλό περνάει οπότε θα έπρεπε γενικά να είναι βιάζομαι τέλος πάντων δεν βλέπω κάτι ούτε εδώ objective milestones ε, δεν λειτουργεί έλα το έχεις οκ okay, φαίνεται ότι λειτουργήσε με λίγη δυσκολία να κοιτάξω το food τι έχει και στα SBCs δεν φαίνεται να έχει βγει κάτι άλλο. Οπότε, ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πω. Για την ομάδα αυτό που σκεφτόμουν είναι να δοκιμάσω να πάω τον Hakimi right back. Αλλά δεν γίνεται, οπότε μάλλον απλά θα βάλουμε όπως το σκόπευα αρχικά και η Ελλήνη εδώ, κουαδράτο εδώ. Όμως δεν φτάνουν τα coins. Αν πουλήσω τον Davis θα φτάνουνε αλλά δεν με χάλασε να πω την αλήθεια. Μου άρεσε αρκετά ο Ντέβι κιόλα. Δηλαδή, αν με κοιτάξετε το ρεκόρ του, για να το δω λίγο γιατί δεν εγώ το ξέρω. 5-3-1. Τα τρία γκολ θα βάλω όλα σε έναν αγώνα. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Είναι μια πολύ καλή κάρτα. Δεν έχω παράπονο. Καθόλου. Αν και η ομάδα έτσι. Δεν ξέρω, είναι καλή, αλλά. Όχι τόσο καλή όσο πριν από τον αρώμα. είναι καλό αλλά το επίπεδο του Μεντή. Και δεν έχω κάτι άλλο να πω Το βίντεο δηλαδή δεν θα είναι ούτε καν 5 λεπτά Αλλά δεν υπάρχει καν κάτι να δείξω Βγήκε ένα Strikarlison Άνοιξε ένα 85 plus το βράδυ Τα packs που σκόπευα να ανοίξω απλά δεν τα είδατε Οπότε Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα ευχαριστώ που παρακολουθήσατε Μπείτε στο Discord server μου, link είναι κάτω στην περιγραφή Εκεί μιλάμε, εκεί λέω τα πάντα, οπότε ναι Εδώ βλέπουμε και τον άλλον Everton σα save shifter εκεί πέρα όχι ο καλό ο Everton, αυτό έλεγα. Για όσοι δεν καταλάβω και θα ρωτάτε στα comment. Ναι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ε, subscribe για περισσότερα. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σα.